Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαστε με τον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ξεναγό με τον Εντέρ. Ξεκινάμε το βίντεο μας με μια εικόνα, με ένα βιντεάκι, με ένα κομμάτι βιντεάκι από το σκούταρι. Λοιπόν, βλέπετε τη χιονισμένη Κωνσταντινούπολη και θα ήθελα να το ευχαριστηθείτε σε αυτές τις μέρες μπροστά στο τζάκι με ένα κρασάκι βλέποντας αυτό το βίντεο. Θα σας πάω σε άλλα σημεία, σε διάφορα σημεία της Κωνσταντινούπολης σήμερα που είναι όλα χιονισμένα σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει. Στη συνέχεια βλέπουμε και τον πύργο του Λέανδρου. Στη σκεπή έχει λίγο χιονάκι, αλλά είναι μια άλλη ομορφιά της Κωνσταντινούπολης, χιονισμένο. Στη συνέχεια συναντάμε και την ιστορική Χερσόνησο με το Top Capi, με την Αγία Σοφία, με το Βλετζαμί, όλα είναι χιονισμένα. Θα τα δούμε και από κοντά. Και από την άλλη πλευρά συναντάμε και το παλάτι Dolma Bahçe, που σημαίνει γεμιστός κήπος, κτίστηκε 1856 και δίπλα είναι και το γήπεδο της Μπεσίκτας, όλα χιονισμένα. Εκεί ψηλά φαίνεται και η πλατεία Ταξίμ με το ξενοδοχείο Μαρμαρά, όμορφα και ωραία, όλα χιονισμένα. Φτάσαμε στη γέφυρα του Γαλατά. Στη γέφυρα του Γαλατά έχω πολλά να σας δείξω. Όπως βλέπετε και αυτή τη μέρα, χιονισμένη μέρα, συνεχίζει η συγκοινωνία. Μόλις τελειώσει το τραμ, ήθελα να σας δείξω και πίσω από το τραμ το τζαμί του Σουλεϊμάν, το Σουλεϊμάνιε τζαμί. Πιο χαμηλά είναι και το Ρουστέμπασα τζαμί. Από εδώ με την τουρκική σημαία που βλέπετε το κτίριο είναι η Αιγυπτιακή αγορά. Με δύο μιναρέδες εδώ είναι το Γενή τζαμί. Ύστερα από εδώ φαίνεται και μια άλλη ομορφιά, έτσι με προβλήτες που φεύγουν τα καραβάκια για Βόσπορο, για Χαλκιδόνα, για τα Πριγκιπονήσια, και είναι και εκεί απέναντι από πολύ χιόνι, δεν φαίνεται το σημείο που συναντάνε οι τρεις θάλασσες. Λίγο ησυχία έχει βέβαια κάτω από τη γέφυρα, έχει τα εστιατόρια τα οποία δεν λειτουργούν, και πάνω από τη γέφυρα ψηλά στο βάθος φαίνεται και ο πύργος του Γαλατά που δίνει και στην περιοχή την ονομασία. Πάρτε εικόνες. Έκανα και πρωινή ώρα μια ζωντανή μετάδοση, αλλά είναι, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε και τα σημεία της Κωνσταντινούπολης χιονισμένα μέσω από το βιντεάκι μας. Ήρθαμε και στην παλιά πόλη να δούμε και την χιονισμένη Κωνσταντινούπολη και από αυτό το σημείο, διότι εδώ βλέπουμε μπροστά μας το Βλετζαμί. Μόλις γυρίζουμε σιγά σιγά συναντάμε και τη Σοφία του Θεού, την Αγία Σοφία, στην δεξί μας πλευρά, που θα σας δείξω σε λίγο έργο του Γιουστινιανού 1500 ετών. Βλέπουμε την Αγία Σοφία μπροστά μας εδώ από αυτό το σημείο. Με όλη την ομορφιά μας χαιρετάει εδώ η Σοφία του Θεού του Χριστού. Θα πάμε σε ένα άλλο σημείο για να συνεχίσουμε για το βίντεο χιονισμένη Κωνσταντινούπολη. Εδώ
διαβάζουμε και τη μεγάλη του γέννου σχολή που είναι σε σχήμα αϊτό με ανοιχτά φτερά. Εδώ η προβλήτα φαίνεται, λέγεται φανάρι, και κτίστηκε 1880 από τον αρχιτέκτονα Δημάδη, που είναι ένα σημείο εδώ της Ρωμιοσύνης. Κάποιες άλλες εικόνες από τη χιονισμένη Κωνσταντινούπολη. Όσο δυναμώνει το χιόνι, πια σιγά σιγά καταλήγουμε και στην περιοχή του Φαναρίου, στο Πατριαρχείο. Ήταν ένα όνειρο, έτσι πιστεύω, και έτσι όταν θα φτάσουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τότε θα ξυπνήσουμε και από το όνειρό μας. Λέει ο ποιητής, όχι ο Εντέρ. Ελπίζω μέχρι τώρα σας άρεσε το βίντεο που κάναμε, και αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε, να βάλετε το like σας, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι Travel with Εντέρ στο YouTube, και μην αφήνετε τον Εντέρ μόνος του. Εδώ είναι η κλιματαριά, καλοκαίρια εδώ στις καφετέριες. Καθόμαστε, πίνουμε καφέ. Εδώ το αρχοντικό σπίτι και η περιοχή Φαναρίου, χιονισμένη Κωνσταντινούπολη. Στο βίντεο πιστεύω. Τι έγινε? Το απόγευμα θα χιονίσει και περισσότερο, αλλά εμείς δεν θα είμαστε πλέον εδώ. Για την ώρα σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βήμα. Απέναντί μας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πανεδίνη.